πρωτόγνωρη εμπειρία και για μας. Απλά εμείς συνεχίζουμε την ίδια φιλοσοφία, αυτό που κάνουμε στο γυναικείο όλη τη χρονιά, με νεάνιδες ως επιτοπλίστων που στελεχώσαν την ομάδα. Συνεχίζουμε εδώ πέρα, πιστοί στο πλάνο βέβαια. Είμαστε 11 μήνες στα γήπεδα και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια μεγάλη στιγμή και για την πόλη και για την ομάδα, θεωρώ, γιατί στην πρώτη συμμετοχή έναντι έμπειρων ομάδων όπως ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πρώτη αγωνιστική, όπως ο Κρόνος τώρα που έχει φοβερή παράδοση, είμαστε κοντά στο να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε τρεις τελικούς με τρεις πάρα πολύ καλές ομάδες. Οπότε πρέπει να κάνουμε τη σωστή διαχείριση δυνάμεων για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Απλά η χαρά η δική μας είναι ότι πετυχαίνουμε κάτι με βάση τη φιλοσοφία μας. Δηλαδή αυτό που κάνουμε στο γυναικείο με νεάνιδες το ακολουθούμε βεβαίως και εδώ πέρα. Αυτό είναι η μεγάλη χαρά για μας, ότι δικαιώνεται το πλάνο μας αυτή τη στιγμή. Coach. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αξίζουν συγχαρητήρια στις παίχτριές μας. Αξίζει χαρακτήρια ο πάγκος μας, όλο το staff λειτουργήσε για αυτό το παιχνίδι και επιτεύχθη ο στόχος που δεν ήταν άλλος από την νίκη, έτσι. Νομίζω ότι ναι, έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, αλλά μένουμε ταπεινοί στο στόχο, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση και να πάμε στο ποθητό. Ευχαριστούμε όλους για την προσπάθεια και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για το γυναικείο μπάσκετ. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Ηλιούπολης για τη μεγάλη νίκη. Εμείς όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα κατεβήκαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είχαμε ένα πλάνο, στο πρώτο δεκάλεπτο δούλεψε, στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, άλλαξε διαφορά, μείναμε 7-8 πόντους πίσω, αποθαρρυνθήκαμε, χάσαμε, βγήκαμε εκτός πλάνου, στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αλλά εκτός ομαδικού πλάνου. Πήγαμε με ατομικές ενέργειες, χαλαρώσαμε στην άμυνα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Εντάξει, σίγουρα για μας, όπως το είπατε και εσείς, είναι πρώτη συμμετοχή σε Πανελλήνων Νεανίδων. Μπορεί να έχουμε στόχο να είχαμε το χρυσό, αλλά ότι θα φύγουμε με ένα μετάλλιο είναι μεγάλη ιστορία για μας. Και έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια. Θα κερδίσουμε τα επόμενα τρία παιχνίδια να πάρουμε την ψηλότερη θέση που θέλουμε, που μπορούμε να πάρουμε. Αισθάνεστε πρωταθλήτρες Ελλάδος αυτή τη στιγμή μετά την νίκη σας επί του Κρόνου Αγίου Δημητρίου? Εντάξει, σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια, είχαμε προετοιμαστεί καλά. Βασικά, παίξαμε όπως παίζουμε σε κάθε αγώνα. Δώσαμε την ψυχή μας μες στο γήπεδο. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες των προπονητών μας και ναι, εγώ πιστεύω ότι αισθανόμαστε πρωταθλήτρες Ελλάδος. Πιστεύω ότι με αυτή τη σημερινή νίκη έχουμε πάρει σίγουρα μια θέση στα μετάλλια. Εννοείται πως θα συνεχίσουμε δυνατά σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Πώς είναι το συνέστημα του να παίζεις αντίπαλος με αθλήτριες που είστε συμπαίκτριες στην εθνική ομάδα, αλλά βεβαίως όταν φοράτε τις εμφανίσεις των συλλόγων σας είστε αντίπαλες στο γήπεδο? Εντάξει, είναι λίγο περίεργο, αλλά αυτό είναι το ωραίο, γιατί έτσι γίνονται πιο δύσκολα τα παιχνίδια. Οι αθλήτριες που είναι στην εθνική ομάδα το αξίζουν και γίνονται πολύ δυνατά μάτσα, όπως και το σημερινό. Είσαι ικανοποιημένη από το επίπεδο του σημερινού αγώνα για την κατηγορία των νεανίδων? Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πιστεύω ότι σήμερα και σε όλα τα παιχνίδια παίζουμε μπάσκετ. Σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένες, γιατί πιστεύουμε ότι δεν δώσαμε ό,τι έχουμε να δώσουμε. Αλλά η Ηλιούπολη είναι εξίσου μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και ήταν πιο έτοιμη από εμάς. Πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά δεν πήγαμε. Κοιτάμε με το κεφάλι ψηλά. Συνεχίζουμε στα επόμενα παιχνίδια που μας έχουν μείνει. Πόσο σημαντικό είναι για τον Κρόνο ότι στην πρώτη του παρουσία σε πρωτάθλημα νεανίδων φεύγει από εδώ με ένα μετάλλιο, αν και όχι με το χρυσό? Σίγουρα μετράει, γιατί εμείς πάντα θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ακόμα και η δεύτερη θέση. Θα προτιμούσαμε την πρώτη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν ήμασταν έτοιμες.